σιγά το κουτί τελειώνει. Λοιπόν, καλό θα είναι όταν φτιάχνετε τον υπολογιστή σας να τον δοκιμάζετε. Δηλαδή, έβαλα την υδρόψυξη, έβαλα τις ψύκτρες πάνω από τη RAM. Έφτιαξα την κάρτα γραφικών, οι δίσκοι μπήκαν όλοι σε σειρά. Πάνω το tray που σας έδειξα προχθές με τον πρώτο δίσκο, ο SSD από κάτω, ο τρίτος δίσκος εδώ πέρα γιατί δεν με έπαιρνε πουθενά αλλού, το DVD, αν και σκέφτομαι κάποια στιγμή να το βγάλω. Έκανα ένα πρόχειρο cable management, πάρα πολύ πρόχειρο για αρχή, και τον δοκίμασα, ο υπολογιστής άναψε. Στην αρχή έκανα ένα λάθος, το πρώτο λάθος που έκανα ήταν να μην βάλω κατάλληλα καλώδια, έβαλα δίπινα αντί για τρίπινα εδώ πέρα, όταν τον συνέδεσα. Τέλος πάντων, διάλεξα λάθος καλώδια, τα οποία μάλλον δεν δούλευαν και η ψύκτρα μου, οι ανεμιστήρες δεν δούλευαν. Ενώ ο υπολογιστής άναψε κανονικά, η υδρόψυξη δεν δούλεψε. Αν και όλος περιέργως, χωρίς να δουλέψει η υδρόψυξη, δούλευε μόνο η εσωτερική αντλία του ψυγείου, εδώ πέρα, αυτό εδώ. Οι ανεμιστήρες δεν δούλευαν και η θερμοκρασία ήταν γύρω στους 35 βαθμούς. Αφού κατάλαβα το λάθος, άλλαξα και έβαλα αυτά εδώ πέρα, τα δοκιμαστικά για αρχή. Λοιπόν, τα οποία θα τα ξαναδακτοποιήσω μέσα στο κουτί, αυτά εδώ τα καλώδια είναι. Δούλεψε, αλλά οι θερμοκρασίες ήταν αρκετά υψηλές και κάτι δεν μου άρεσε. Ένιωθα ότι έβγαινε πάρα πολύ αέρας από εδώ, ενώ δεν θα έπρεπε. Κανονικά θα έπρεπε από εδώ να μπαίνει αέρας, γι' αυτό είναι push-pull. Εδώ σπρώχνει αέρα προς την πίσω ψύκτρα και το βγάζει από το πίσω μέρος του κουτιού. Ένιωθα ότι από εδώ δεν διώχνει αέρα, όλο τον αέρα τον έδιωχνε από εδώ. Οπότε μάλλον κατάλαβα ότι πρέπει να μπέρδεψα τον άλλον ανεμιστήρα πάνω στη βιασύνη μου καθώς το έφτιαχνα. Και τελικά το ξεβίδωσα, έβγαλα όλη την υδρόψυξη ξανά. Αυτή είναι η ταλαιπωρία, θέλει πάρα πολύ προσοχή και κατάλαβα ότι αυτός ο ανεμιστήρας όταν ήταν push, αυτόν τον έβαλα pull. Οπότε και οι δύο έσπρωχναν προς τα μέσα αέρα στην ψύκτρα. Οπότε το αποτέλεσμα δεν ήταν αυτό που ήθελα. Πάνω κάτω πήρα γύρω στους 40-45 βαθμούς Κελσίου, αλλά δεν μου άρεσε το αποτέλεσμα. Περίμενα παραπάνω πράγματα, οπότε ξεβίδωσα την υδρόψυξη και έφτιαξα τον πίσω ανεμιστήρα ξανά. Τώρα το μόνο που μένει είναι να τακτοποιήσω τους ανεμιστήρες αυτούς εδώ πέρα, να κάνω ένα μικρό προχειρό cable management, να τους ξανασυνδέσω. Αυτό εδώ το καλώδιο δυστυχώς δεν μπόρεσα να το βάλω από πίσω ή να το περάσω το πλάι, γιατί είναι πάρα πολύ μικρό. Αυτό είναι το κακό με τα τροφοδοτικά που δεν είναι modular ή semi-modular. Το καλώδιο αυτό είναι αρκετά μικρό και δυστυχώς δεν είχα κάποιο, είναι και η κάρτα αρκετά μεγάλη, οπότε δεν είχα μια λύση για να μπορέσω να το περάσω όμορφα και από πάνω, οπότε το πέρασα από εδώ. Εντάξει, δεν με ενοχλεί τόσο πολύ, όπως όλο το κουτί θα κλείσει, δεν έχω τζάμι για να φαίνεται. Επίσης πρόσθεσα τις ψύκτρες που είχαν η RAM μου, οι συγκεκριμένες RAM τις έχω πάρει εδώ και 1,5-2 χρόνια κοντά, αλλά ακόμα και σήμερα η τιμή τους αντί να πέφτει μεγαλώνει, ήταν πάρα πολύ καλές. Τότε έκαναν 140 ευρώ, αυτή τη στιγμή έχουν γύρω στα 190 ευρώ οι συγκεκριμένες RAM της Corsair και αν τις βρείτε πραγματικά είναι τρομερά αξιόπιστες, ταχύτητες 2133 MHz. Λοιπόν, αυτά τα σύνδεσα, τακτοποίησα λίγο από μπροστά, καθάρισα ότι είχα τελευταίο, όπως βλέπουμε εδώ είναι το tray με το ένα τον σκληρό, ο SSD από κάτω, το DVD από κάτω. Προτίμησα να βάλω τον SSD στο ενδιάμεσο για έναν κυρίως λόγο. Και αυτός ήταν επειδή το DVD όταν θα παίζει θα κάνει κάποιες δονήσεις μέσα. Δεν ήθελα οι δονήσεις να περνάνε απευθείας, οπότε σαν ενδιάμεσο στάδιο θα κάνω μια μικρή απόσβεση, οπότε δεν θα πειραχτεί πάρα πολύ ο δίσκος. Δοκιμάστηκε και δουλεύει πάρα πολύ καλά. Οπότε τώρα τα τελευταία κομμάτια μένουν να τακτοποιήσω λίγο παραπάνω τα καλώδια από την πίσω την πλευρά, να δοκιμάσουμε να φτιάξω όλα αυτά λίγο, αν και δεν θα φαίνονται, να τα ξανατακτοποιήσω λίγο, να δω τι θα βάλω εξτρά. Όπως βλέπετε εδώ πέρα είναι μπροστά ανεμιστήρες, τα SATA μου. Τακτοποιήθηκαν όλα αρκετά καλά θα έλεγα, πιο καλά από ό,τι πριν. Αν θα ήθελα πιο μεγάλο κουτί βέβαια, αλλά θα τα καταφέρω να το κλείσω φαντάζομαι, ελπίζω. Λοιπόν, αυτά για τώρα, σε λιγάκι θα κάνω ένα επόμενο βίντεο για να δείξουμε πώς θα είναι τελειωμένο το κουτί. Θα βάλω και την πρόσωψη από μπροστά. Το κουτί δουλεύει, αλλά είχα το θέμα με την υδρόψυξη. Τελικά τα κατάφερα, την έφτιαξα, δεν ήταν τίποτα. Απλά είναι τελεπορία, βάλε, βγάλε. Θέλει λίγο ένα κόλπο για να μπορέσετε να το κάνετε. Λοιπόν, πάμε να δούμε στο επόμενο κομμάτι τελειωμένο το κουτί μας.